κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις λιμενικές μας υποδομές. Σύμφωνο. Είμαστε μια νησιωτική περιοχή, προσβλέπουμε και στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και στην ανάπτυξη των λιμένων μας για τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών. Οι λιμενικές υποδομές βέβαια είναι συναρμοδιότητα του κ. Πλατιωτάκη, διότι εμείς διαπραγματευόμαστε για τα λιμάνια με το Υπουργείο Υποδομών. Σήμερα μάλιστα είχαμε όλοι οι περιφερειάρχες μια σύσκεψη με τον κ. Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καραγιάννη, για να προετοιμάσουμε σχέδια και προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Και εγώ έθεσα το θέμα των λιμενικών υποδομών. Τα λιμάνια είναι μεγάλα έργα, σοβαρά έργα. Η συμπαράσταση του Υπουργείου Υποδομών είναι σημαντική. Λοιπόν, δεν είναι απόλυτα η αρμοδιότητα αυτή του κυρίου Πλακιωτάκη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε τα λιμεναρχεία πώς λειτουργούν και αν έχουν τις κατάλληλες υποδομές, τον εξοπλισμό, μπράβο, τα μέσα. Μπράβο, μπράβο, να μπράβο, χαίρομαι το που το ακούω. Αυτό είναι έργο του, είναι αρμοδιότητα απόλυτη του κυρίου Πλακιωτάκη. Και έχουμε πολλά περιστατικά, ξέρετε, επισημάνει, όπου τα λιμεναρχεία δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν όπως πρέπει το καθήκον τους. Έτσι. Τώρα, λόγω COVID, λόγω αν θέλετε ελέγχος στις ακτές, ήρθαμε πολύ πιο κοντά με τα λιμεναρχεία και γνώρισα και εγώ περισσότερο τις ανάγκες τους. Το έχουμε παρατηρήσει σε όλα τα νησιά. Άρα ένα αίτημά μας, έμεσο αίτημα, γιατί θα το κάνουν και τα λιμεναρχεία υποθέτω, είναι να υποστηρίξουμε πραγματικά τον εξοπλισμό, κάθε είδους εξοπλισμό και μέσα για τα, για τα λιμεναρχεία και τους λιμενικούς σταθμούς. Ένα παράδειγμα εδώ στη Ζάκυνθο που βρίσκομαι. Ναι. Το λιμεναρχείο μου δηλώνει ότι χρειάζεται ένα σκάφος, ναι, και ένα λιμενικό σταθμό στο βόρειο τμήμα για να μπορεί να ελέγξει την ασφάλεια στην παραλία του ναυαγίου. Το ναυάγιο είναι ένα μνημείο της φύσης της Ελλάδας πια. Δεν είναι καν ικητάν μόνο στη Ζάκυνθο και στα Αυτάνησα. Λοιπόν, δεν μπορούν να ελεγχθούν οι χιλιάδες επισκέπτες που πηγαίνουν για θαλάσσιο στο ναυάγιο, διότι δεν υπάρχει ούτε σταθμό ούτε σκάφος του λιμενικού σε ένα κοντινό μεγάλο λιμάνι στο ναυάγιο. Είναι να έχουμε μια πρώτη εισήγηση και ενημέρωση από τον Υπουργό και από την ειδική γραμματέα, Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής για το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί για την νησιωτική πολιτική. Ποτέ η χώρα μας δεν είχε μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που έχουν οι νησιωτικές περιοχές σε όλα τα επίπεδα, από την προσέλευση των γιατρών μέχρι την επικοινωνία με τους ασθενείς. Ευχαριστούμε πολύ.